Μίνα Αρτόπουλος μαζί μας με τα νέα από την Αρκάδια. Καλησπέρα, Μίνα. Καλησπέρα από την Τρίπολη. Να ξεκινήσουμε με το κέντρο υγείας Τροπαίων, γιατί έχει μόνο ένα στενοφόρο σε λειτουργία. Είναι ένα πρόβλημα γενικότερο στην ελληνική επαρχία αυτό. Εντοπίζεται και στην Αρκαδία, στα κέντρα υγείας της. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι από τον περασμένο Ιούλιο είχε μία μηχανική βλάβη το ένα από τα δύο καινούργια ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας Τροπαίων. Από τον Ιούλιο λοιπόν μέχρι και σήμερα αυτό το ασθενοφόρο δεν έχει επισκευαστεί. Έχει φύγει έξω εκτός Ελλάδας για να μπορέσει να επισκευαστεί και δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Κέντρο Υγείας Τροπαίων, το οποίο εξυπηρετεί δεκάδες χωριά σε όλη την Γορτινία, έχει μείνει μόνο με ένα ασθενοφόρο, γεγονός που πρακτικά δείχνει ότι αν αυτό το ασθενοφόρο βρίσκεται σε ένα περιστατικό, δεν υπάρχει άλλο διαθέσει. Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα στην Βουλή η αναπληρώτρια υπουργή Αρκαδάκη, η οποία απάντησε σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή Αρκαδίας του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, και η απάντηση αυτή ουσιαστικά μεγαλώνει την ανησυχία που έχει ο κόσμος σε αυτές τις περιοχές, διότι μιλάμε για χωριά απομακρυσμένα με πολύ μεγάλες αποστάσεις και από το ίδιο και το Κέντρο Υγείας Τροπαίων, αλλά και από το Πανεργαδικό Νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε να λυθεί σύντομα, ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Μηνά, τώρα έχουμε ένσταση κατά της απόφασης για αυξήσεις στο νερό της Γορτινίας. Το Σεπτέμβριο το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια μεγάλη αύξηση δημοτικά τέλη ίδρυυσης. Αυτό το γεγονός προκάλεσε μια αναστάτωση, μια αντίδραση στην τοπική κοινωνία και η αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτινίας, η παράταξη δηλαδή του κυρίου Παναγίου Μέγα, προχώρησε σε μια ένσταση προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, θέτοντας ζήτημα νομιμότητας της απόφασης και μάλιστα σημειώνει ότι δεν υπάρχει κοινοτεχνική μελέτη και ζητά να ακυρωθεί η απόφαση και να μην εφαρμοστεί και να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει η αποκεντρωμένη διοίκηση και θα μάθουμε την απόφασή της μέσα στις επόμενες ημέρες. Έχουμε και στρατηγική ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για το Δήμο Μεγαλόπολης από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Μεγαλόπολη από το 2019 που αποφασίστηκε η απολιγνητοποίηση μέχρι και σήμερα, 5 χρόνια μετά, δεν έχει δει να γίνονται ουσιαστικά έργα στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται διαρκώς η πόλη της Μεγαλόπολης και σε πληθυσμό, αλλά και σε εργατικό δυναμικό. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ότι προχωράει στην στρατηγική μιας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχέδιο με στοχευμένες επενδύσεις και κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στην Μεγαλόπολη. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται ένας μπούσουλας προκειμένου να υπάρξει ένα πλάνο για την επόμενη μέρα στην Μεγαλόπολη, αλλά την ίδια στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και ήδη έχει καθυστερήσει αρκετά. Πάμε και στον Αστεράκτορ που προσελκύει μαθητές από όλη την Πελοπόννησο. Ναι, ο Αστέρας είναι ένα θετικό πρότυπο για την νεολαία, όχι μόνο της Τρίπολης, αλλά ολόκληρης της Πελοποννήσου. Έχει εξαιρετικές αθλητικές εγκαταστάσεις και μια ομάδα που αγωνίζεται εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και είναι αλήθεια ότι στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καθημερινά πάρα πολλά σχολεία, δεκάδες, εκατοντάδες μαθητές πηγαίνουν εκεί και από την Τρίπολη. Χθες ήταν ένα σχολείο από το Τυρό, από το Κρατιό της Λακωνίας, από όλη την Πελοπόννησο. Τα παιδιά επισκέπτονται σε καταστάσεις του Αστέρα, μιλούν τους φοιτητές, παίρνουν αυτόγραφα, παίρνουν δώρα και βλέπουν από κοντά βέβαια και
τους παίχτες Αστέρα, τους οποίους συνήθως θαυμάζουν από την τηλεόρασή τους. Είναι μια υποδομή στην Τρίπολη, η οποία φέρνει τον κόσμο, ενισχύει την επισκεψιμότητα της πόλης και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πολύ καλό πρότυπο για την νεολαία. Μινά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.